Γεια σας. Καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά, στο κανάλι μας στο YouTube, το liverpool.gr, Pavla TV. Δεν τα είπαμε από τη Δευτέρα, μια εβδομάδα που κύλησε μάλλον ήρεμα και πέρα από την κόκκινη αρμάδα που είδαν όσοι είδαν την Πέμπτη το βράδυ. Παρασκευή σήμερα, έρχεται Σαββατοκύριακο ολοταχώς, τριήμερο μάλιστα, με καθαρή Δευτέρα, μια μέρα παραπάνω για να ξεκουραστούμε, όσοι ρίχνουμε μπετά, έτσι. Και ευκαιρία δοφύσης και εμείς αυτές τις μέρες που δεν είχαμε παιχνίδι μεσοβδόμαδα ψιλοχαλαρώσαμε, παρακολουθήσαμε την επικαιρότητα μέσα από το liverpool.gr και σας τη μεταφέραμε. Τώρα μπαίνουμε σε ένα οκταήμερο από την Κυριακή αγωνιστικής δράσης και κομβικής σημασίας αν θέλετε, καθότι από τα τρία παιχνίδια αυτά θα εξαρτηθεί κατά πολύ, πολύ σημαντικά η συνέχεια και στις δύο διοργανώσεις που μετέχουμε και διεκδικούμε. Να πούμε ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το παιχνίδι της Κυριακής είναι το πρώτο από τα τρία με την Burnley. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Bayern την Τετάρτη και την άλλη Κυριακή με την Fulham. Εντός και δύο εκτός. Τώρα, ποιο είναι το πλεονέκτημα για πολλούς? Το Σάββατο θα ξέρουμε το αποτέλεσμα του παιχνίδι με τη Watford. Ένα παιχνίδι που θεωρητικά θα πρέπει να κάνουμε πως δεν το ξέρουμε και ο στόχος μας να είναι η νίκη χωρίς άγχος. Να παίξουμε την μπάλα μας και να κερδίσουμε. Στη Γερμανία μας κάνει και οποιαδήποτε ισοπαλία με αποτέλεσμα, με γκολ. Και τέλος την άλλη Κυριακή δεν έχουμε άγχος στο να περιμένουμε αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα της City γιατί μετέχει στο κύπελο Αγγλίας, οπότε παίρνουν υποχρεωτικό ρεπό. Αυτό, αν θέλετε, συνδυαστικά με το γεγονός ότι θα υπολείπονται ένα παιχνίδι, δεδομένου ότι όλα πάνε καλά το Σαββατοκύριακο, κερδίσουμε και οι δύο και μείνουμε στον πόντο πίσω, την άλλη εβδομάδα τους προσπερνάμε έστω και με παιχνίδι περισσότερο. Υπόψη είναι ότι, όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν κάποια πράγματα στο πρόγραμμα των δύο. Βλέπετε ότι κάποια στιγμή θα παίξουμε την Cardiff. Το παιχνίδι αυτό ενδέχεται να αναβληθεί, εάν και εφόσον η City συνεχίσει στο κύπελο. Εκεί παίζουμε εμείς με την Tottenham, κερδίζουμε Tottenham και φυσικά αυτό είναι θεωρητικό σενάριο, έτσι, είναι υποθετικό σενάριο. Κερδίζουμε λοιπόν Tottenham εμείς και το παιχνίδι πάει γεια σας. Ανοίγουμε λοιπόν την ψαλίδα και άλλο αν θέλουμε να διεκδικήσουμε με καλύτερους όρους, δηλαδή να εκφέρουμε λίγο τούμπα το πράγμα. Θα πάμε όμως στον αντίπαλο της Κυριακής, διότι καλά τα λέμε υποθετικά, ωραία είναι τα σενάρια, αλλά δεν είμαστε σκηνοθέτες. Και φυσικά, αν ξέραμε το μέλλον, θα παίζαμε ένα τζόκερο καθένας, θα ήμασταν σε κάποια παραλία, σε τροπικό νησί και δεν θα ασχολούμαστε με τίποτα παραπάνω από τα περνάμε καλά, έτσι. Λοιπόν, για την Burnley, η οποία για πολύ κόσμο που δεν το ξέρει, έχει δύο πρωταθλήματα, αλλά τον καιρό εκείνο. Έχει κύπελο Αγγλίας και ένα προπονητή, το Σον Ντάις, ο οποίος έχει μια προπονητική καριέρα που ξεκίνησε από τη Watford και μετά πέρασε την Burnley, στην οποία συμπληρώνει, αν το θυμάμαι σωστά, το φθινόπωρο που μας έρχεται 7 χρόνια. Την έχει πάει αρκετά, μια ομάδα που είναι αρκετά δύσκολη και σκληρή. Ιστορία αναμετρήσεων των δύο ομάδων, 54 νίκες για τους Reds, 28 ισοπαλίες και 37 νίκες για την Burnley, όταν ήταν στα πολύ καλά της κάποτε, ενώ η ιστορία τελευταίων 6 αναμετρήσεων είναι 4 νίκες για τους Reds, μία ισοπαλία και μία ήττα, αυτή του 2016 αν το θυμάμαι σωστά. Δεν έχει καμία σχέση με την Burnley την περσινή, είναι μία κρύα μία ζέστη. Βέβαια έχει κάνει κάποιες κηδείες σε κάποιους και φυσικά έκανε και τη ζημιά στη United, αλλά αυτό ήταν πριν δύο περίπου μήνες, 1,5 μήνα. Από εκεί και πέρα δείχνει κάποιες στιγμές να σηκώνει κεφάλι, αλλά μετά ξαναγυρίζει στην προηγούμενη version, την προβληματική του φθινοπόρου. Η αλήθεια τους έβγαλαν εκτός ρυθμού, το ασυνήθιστο για αυτούς να δίνουν προκριματικά για τα ευρωπαϊκά, για τα ευρωπαϊκά κύπελα μέσα στο καλοκαίρι. Σε 29 παιχνίδια πρωταθλήματος έχουν 32 μόλις γκολ, έχουν χαμηλό μέσο όρο σούτ ένα παιχνίδι, τα 10, πάρα πολύ χαμηλό. Το οποίο αυτό βέβαια μέσα μας ανησυχεί και θα γίνει ακόμη χαμηλότερο στο Anfield με την δική μας παρουσία στην αμυντική διάταξη. Έχουν ούτε 44% ποσοστό κατοχής στα παιχνίδια τους και ούτε το 71% δεν φτάνει το ποσοστό επιτυχίας στις πάσες.
Γενικά δεν ήταν ποτέ μια ομάδα που θάμπωνε, όμως ήταν πολύ συμπαγής, ήταν πολύ ομάδα. Από αδυναμίες σαν ομάδα, αν μη τι άλλο, πάρα πολλές. Η λίστα είναι ούτε λίγο ούτε πολύ με 7 διαφορετικά θέματα που έχει. Με το offside και με το να αντιμετωπίζουν τα μακρινά σουτ είναι τα πολύ αδύνατα σημεία τους. Και από εκεί και πέρα, δόξα στον Θεό, και τα στημένα δεν αναμείνονται σωστά και τις πτέρυγες δεν μπορούν να φυλάξουν και την μπάλα δεν κρατάνε και δεν εμποδίζουν τους αντίπαλους να κάνουν ευκαιρίες και. Μία ομάδα που θεωρητικά δεν πρέπει να μας ανησυχεί, απλά αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχεί είναι ο κακός μας εαυτός και τίποτα παραπάνω. Η σχετική κάρτα που σας βάζουμε πάντα εδώ με τους καλύτερους τους ανακατηγορία σε goal, σε νέες μονομαχίες, σε assist, στο πειθαρχικό έλεγχο, μέσο όρο βαθμολογίας, σαν ατομικής βαθμολογίας, σαν παίχτες. Ταρκόφσκι, δεν θα με χάλαγε σαν εναλλακτική λύση για το καλοκαίρι, να ξέρετε, να αποκτηθεί. Ή αυτός η Maguire της Leicester για να είναι backup, ξέρω εγώ, τον Van Dijk και Gomez. Εάν και εφόσον ο Gomez βέβαια πλέον σταματήσει να έχει αυτούς τους τραυματισμούς οι οποίοι γράφουν κοντέρ απουσίες πολλές. Να θυμίσω ότι έχει ακουστεί και του De Ligt του Ajax, τον οποίο τα 65 εκατομμύρια δεν ξέρω κατά πόσο είναι τεθειμένοι οι Αμερικανοί να δώσουν άλλα τόσα σχεδόν για αμυντικό. Βέβαια θα έκανε ένα απίστευτο δίδυμο με τον Van Dijk, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γι' αυτό είπα, Tarkovsky, why not, ή Maguire της Leicester, why not. Θα μου πει κάποιος, ρε Γιάννη, ξυλοκόπους, ξέρω εγώ, μα, μου, σου, του και έτσι και... Παιδιά, είναι θέμα budget. Πώς παρατάσσονται, βλέπουμε εδώ, πιο πολλές φορές έχουν παρατάξει το 4-4-2 με δεύτερο προτιμόμενο σύστημα, το 4-4-1-1 για τον Σον Ντάις, ο οποίος το Σον είναι Ιρλανδικό όνομα, αλλά είναι Άγγλος γεννημένος στο Kettering. Το 4-4-2 διάλεξε τελευταία φορά ο Σον για να αντιμετωπίσει την Crystal Palace, 1-3 τελικό στην προηγούμενη αγωνιστική, δεν του βγήκε. Εντάξει, και η Palace βέβαια την είδαμε και στο Anfield, μόνο αμελητέα ποσότητα δεν λογαριάζεις. Ενδιαφέρουσα περίπτωση. Να δούμε λίγο κάποια πραγματάκια που έχουν να κάνουν με τις δύο ομάδες και τη συμπεριφορά τους εντός και εκτός. Καλά, για τους Reds θα ξέρουμε, 3 γκολ μεσόωρο στο Anfield, 1 γκολ μεσόωρο και δεν είναι και καν ένα ακριβώς άμα δείτε, γιατί είναι 15 παιχνίδια. Και συνολικά τα γκολ που έχουν βγάλει εκτός έδρας νομίζω είναι 14, αν το θυμάμαι σωστά. Θα το δούμε στην επόμενη κάρτα. Και οι τρόποι φυσικά που τα στατιστικά όσον αφορά τα γκολ, corner, κουλουπού. Εντάξει, δεν μπαίνουμε σε αυτό για να μην κουράζουμε και γίνεται βαρετό. Τι έχουν κάνει, είδατε, 14 γκολ πολύ στο σταθμό για την Burnley, 40 εμείς εντός. Και οι τρόποι που έχουν επιτευχθεί αυτά τα γκολ. Θα πάμε στην αμυντική λειτουργία που βλέπουμε ότι εδώ τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους είναι αρκετά πιο δύσκολα. Σε 15 παιχνίδια έχουν δεχτεί 27 γκολ. Πάει σχεδόν 2 γκολ το παιχνίδι. Και εμείς φυσικά για τη λειτουργία μας το 7 είναι και μαγική εικόνα. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα 3 από την Πάλας είναι σε ένα παιχνίδι, έτσι. Οπότε 4 γκολ σε 13 παιχνίδια. Γενικά οι Reds έχουν και εξαιρετική αμυντική λειτουργία αλλά και εξαιρετική απόδοση στο Anfield. Να δούμε το δελτίο απόντων. Εντάξει, για Γκόμες και για Λόβρεν μίλησε και ο Κλόπ, θα τα πούμε και στην πορεία στη συνέντευξη τύπου. Ενώ για τον Τσάμπερλεϊν να πούμε ότι επιτέλους θα τον δούμε σε αγωνιστική δράση Παρασκευή βράδυ, σήμερα που γράφεται και το βίντεο. Θα πάρει χρόνο συμμετοχής, θα πάρει μέρος στην αποστολή της Under 23, K23 το λέμε εμείς, κάτω των 23, αντιμετωπίζοντας την Derby County, την αντίστοιχη. 3 απόδες και όχι αμελητές ποσότητες, να το πω έτσι, αμελητέα ονόματα. Πιθανή εντεκάδα για τις δύο πλευρές. Με το Μίλνερ να έχει ένα τραυματισμό που δεν αφαίνεται στο χου σκορ, γιατί δεν είναι τόσο σημαντικός όπως είπε και ο Γιώργης. Για τον Χέντερσον θα τον προφυλάξει εν ώψη Bayern. Από εκεί και πέρα και η Φαμπίνο Βαϊνάλντουμ για το κέντρο, η τριάδα μπροστά δεν αλλάζει, επίσης η τετράδα πίσω και ο goalkeeper. Πολύ στάνταρ πράγματα και υπάρχει κόσμος που
Okay. Πάνω σε αυτό εκφράζει τα παράπονά του, άλλη πιο ήπια, άλλη πιο έντονα. Θα πάμε στη συνέντευξη τύπου, όπου ούτε λίγο πολύ ο Γιώργης είπε χρειαζόμαστε καυτή ατμόσφαιρα με την Μπέρνλι. Εκεί ήταν το σημείο. Λοιπόν, για τον Λόβρεν είπε ότι ήταν η πρώτη μέρα που πήρε μέρος στην προπόνηση την Πέμπτη full, αλλά ενώ ας πούμε το physio room τον εμφανίζει να είναι διαθέσιμος εμφανίζει διαθέσιμο για το παιχνίδι της Κυριακής, οι επιφυλάξεις που άφησε ο Γιώργος στην ένδευση τύπου δείχνουν ότι το πολύ να είναι στην αποστολή. Για τον Γκόμεζ είπε ότι έχει ξεκινήσει τρέξιμο κανονικά και θα του δώσουν όσο χρόνο χρειάζεται. Τον πάνε για τέλος του μήνα. Για τον Τσάμπερλεν σας τα είπα. Είπε ότι είναι σε καλό επίπεδο και σαφώς είναι πιο μπροστά από τον Μπρούστερ, γι' αυτό και παίρνει χρόνο συμμετοχής. Και για τον Μίλνερ είπε ότι εμφανίστηκε ένα προβληματάκι το οποίο όμως είναι ήδη καλύτερα. Έχουμε 2 μέρες μπροστά μας, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή. Το πιο πιθανό όμως είναι να είναι έτοιμος. Εντάξει, για το Μίλι είναι σκυλί του πολέμου, ο πιστός στρατιώτης James Miller. Αυτό που κατέληξε ο Γιώργος ήταν για τον κόσμο. Χρειαζόμαστε, όπως είπα και είδατε και στον τίτλο, χρειαζόμαστε λέει καυτή ατμόσφαιρα με την Μπέρνλι. Και χρειαζόμαστε καυτή ατμόσφαιρα σε κάθε παιχνίδι. Όλοι μας πρέπει να το πιστέψουμε. Το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θέλει κανείς τους να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και αυτό δεν είναι καινούριο. Είναι χρόνια αυτή η κολόνια και πρέπει και εμείς να αποδείξουμε ότι είμαστε ο 12ος παίχτης. Το ξαναλέω αυτό. Ο Γιώργος λοιπόν είπε ότι χρειαζόμαστε τον 12ο παίχτη να είναι κοντά. Είπε στον κόσμο να κοιμηθεί νωρίς, γιατί το παιχνίδι είναι νωρίς, είναι 12 η ώρα το μεσημέρι. Είναι κάτι λέει, που είναι ασυνήθιστο για μένα. Καλό θα ήταν να κοιμηθούν νωρίς, να μην πιούνε πολύ, για να μπορούν να ξυπνήσουν λέει, και νωρίς και να έρθουν στο γήπεδο. Τους θέλουμε ζωντανούς και ζωηρούς. Ζωντανούς εδώ εισαγωγικών, έτσι, ζωηρούς. Εγώ θα παραθέσω αυτή τη στιγμή και ένα μήνυμα του Γιώργου του Βαρδάκη, ένας από τους πολύ πιστούς φίλους της εκπομπής και όχι μόνο. Τον συναντήσαμε τον Γιώργο και προσωπικά, τον συνάντησα την περασμένη Κυριακή με την Everton, όπου είχε έρθει. Και εν μέσω προσωπικών υποχρεώσεων και οικογενειακών υποχρεώσεων, ο Γιώργος δεν μένει στην Αθήνα, επεδίωξε και ήρθε να μας συναντήσει, να τα πούμε έστω και λίγο, να περάσουμε αυτό το διάστημα καλά, να δούμε την ομάδα, να προβληματιστούμε μαζί και όχι μόνο. Μου έστειλε λοιπόν ένα μήνυμα ο Γιώργος, το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο εγώ. Ήταν σκέψεις μου που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, αλλά έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό και δικαιώνει και αυτούς που εκφράζονται, ας πούμε, πιο απότομα, υπερβολικά, σκληρά απέναντι στην εμφάνιση της ομάδας αυτή τη στιγμή. Το μήνυμά το διαβάζω αυτούσιο. Καλημέρα Γιάννη, ελπίζω λέει να είσαι καλά. Χάρηκε που μας είδα εμάς και τα άλλα παιδιά την προηγούμενη Κυριακή, αλλά δυστυχώς, εντάξει, για τον χρόνο που σας είπα, όσο μπόρεσε να μας αφιερώσει και να μοιραστούμε, ήταν εξαιρετικός. Θα ήθελε να είναι μαζί μας και εμείς Γιώργο. Δυστυχώς δεν είναι εφικτό γιατί ο Γιώργος είναι από την Κρήτη. Τώρα πάει στο ζουμί. Όσον αφορά λέει, την κριτική που δέχεται η ομάδα, νομίζω θα πρέπει να δείξουμε μια κατανόηση γιατί οι φίλαθλοι μας είναι λέει, πολύ πεκραμένοι όλα αυτά τα άνυδρα χρόνια και επειδή βλέπουν να τρεμοσβήνει η φλόγα στο κερί του πρωταθλήματος, βγάζουν όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Φυσικά και είναι απορριπταίες οι ακραίες συμπεριφορές και τα ανάλογα σχόλια, αλλά γενικά υπάρχει μεγάλη απογοήτευση που δεν είναι εύκολο ορισμένοι να τη διαχειριστούν. Ναι, είναι ανθρώπινο να μην μπορεί να διαχειριστεί κάποιος, αλλά πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να διαχειριστούμε, έτσι. Όπως το έχω ξαναπεί, καλό να είμαστε λέει ρεαλιστές και να συνειδητοποιήσουμε φέτος ότι δεν ήταν βάση ρόστερ φαβορή, δηλώ η ομάδα. Ναι, ήμασταν σαφώς καλύτεροι στο ρόστερ από πέρσι, αλλά όχι, δεν ήμασταν φαβορή. Όμως είναι υπέρβαση αυτή τη στιγμή ότι έχουμε αφήσει την κούρσα όλο τον κόσμο πίσω και διεκδικούμε με μια ομάδα που κατά γενική ομολογία είναι στο ρόστερ πολύ πιο δυνατή από εμάς. Το καλύτερη ή όχι, ας αφήσουμε να το δείξει ο χρόνος μέχρι τέλος της σεζόν. Λοιπόν, εξαιτίας αυτού θα αποτελέσει η υπέρβαση, να, αυτό ακριβώς λέω και εγώ, η κατάκτηση του τίτλου και όχι αποτυχία ή μη επίτευξη του στόχου. Ναι, έχει δίκιο ο Γιώργος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια οι παίκτες μας γιατί ανεξάρτητα το τελικό αποτέλεσμα θα έχουν δώσει όλα από την αρχή της σεζόν. Εύχομαι καλή νίκη την Κυριακή και φυσικά και εγώ αυτό θα πω. Τη νίκη θέλουμε όλοι. Με 1-0, με 25-0 δεν μας νοιάζει. Αυτό θέλουμε.
Και όσοι πάνε στο γήπεδο, που θα πάρουν και το πρόγραμμα του αγώνα, αυτό είναι το εξώφυλλο, θα πρέπει να καταθέσουν ψυχή για άλλη μια φορά, διότι, okay, δεν θα σκοτώσουμε το θηρίο την Burnley, αλλά πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να βοηθήσουμε την ομάδα αν μας χρειαστεί. Έτσι λοιπόν, να μην χρειαστεί, αλλά να έχει τη βοήθειά μας και να την βοηθήσουμε σαν το 10ο σπίτι πραγματικά. Δεν πάω στα να σας δείξω εικόνα από τα στατιστικά, καθότι νομίζω ότι είναι σχετικά λίγα τα πράγματα, δηλαδή η ομάδα, το ξέρετε ότι έχει να δεχτεί γκολ στο Anfield εδώ και 4 παιχνίδια, εντός, δηλαδή ναι, στο Anfield 4 παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις, κερδίζει από το πρώτο ημίχρονο στα 6 τελευταία, από τα 7, στα 6 τα τελευταία 7, είναι αίτητη 30-35 παιχνίδια, όταν κερδίζει από το ημίχρονο τελείωνε και έτσι το παιχνίδι, και γενικά σημειώνει πάνω από 2 γκολ στα περισσότερα παιχνίδια της. Έχω την αίσθηση ότι θα πάει στο 2-3 γκολ. Αν μπει νωρίς, όπως με τη Watford, μπορεί να γράψει πολύ το κοντέρ. Όχι ότι η Burnley είναι η ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ, αλλά εμείς είμαστε πολύ καλοί και με τη βοήθεια της κερκίδας αυτό μπορεί να γίνει, διότι κυνηγάμε. Όχι να είναι αυτός σκοπός. Αυτός σκοπός είναι οι 3 πόντοι. Αλλά αν μας δοθεί ευκαιρία να γράψει το κοντέρ πολύ, πρέπει να γράψει. Διότι σε κάθε περίπτωση, σε φάση που θα χρειαστούμε τη διαφορά τερμάτων, γιατί να μην την έχουμε, να είναι υπέρ μας. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πίσω στον goal average, νομίζω 6 ή 7 goal. Το ραντεβού των φίλων της ομάδας στην Αθήνα και όχι μόνο, αλλά πρωτίστως των φίλων της Αθήνας, των φίλων της ομάδας στην Αθήνα, είναι στο WinDram για να μοιραστούμε τέτοιες στιγμές, ευελπιστούμε και πάλι να γίνει της τρελής, να πανηγυρίσουμε τα goal. Παραλαμβάνω, όχι γιατί θα σκοτώσουμε το θηρίο την Burnley, αλλά γιατί έτσι γουστάρουμε να πανηγυρίζουμε σαν παλαβή. Έχουμε την πετριά μας. WinDram, Κωνοπιστοπούλου 23 και Βασίλη Λογοθετήδη, γωνία, στάση μετρό Πανόρμου, είναι η μπλε γραμμή. Να πω ότι μπορείτε να μας βρίσκετε στο liverpool.gr συνέχεια, LFC Greece στο Facebook, Liverpool Greece στο Twitter. Εντάξει, το κανάλι το ξέρετε, και την 5η βράδυ στις 9 θα έχουμε στιγμιότυπα και το μάτς με την Burnley, αλλά φυσικά και το μάτς με την Bayern. Σε αυτό το σημείο να ευχηθώ σε όλους καλό τριήμερο, καλά κούλουμα, χαρταετό, χαλβά, λαγάνες κλπ. Να περάσετε καλά και τα λέμε εμείς από Τρίτη, μιας και τη Δευτέρα αργία είναι και εμείς να χαλαρώσουμε, από Τρίτη σε full ρυθμούς, διότι θα έχουμε και το ταμείο του παιχνιδιού με την Burnley και το preview με την Bayern, και επίσης έχουμε ξεκινήσει να συγκεντρώνουμε τα σχόλιά σας, τους προβληματισμούς σας, απορίες σας, να κάνουμε ένα ερωτήσει και απαντήσεις για την εκπομπή, το οποίο ευελπιστώ να είναι και ο Σταύρος μαζί και να σας απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Αυτά, καλό τριήμερο, με υγεία και νίκη στην ομάδα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε σήμερα. Γεια σας.